Τι? Ανέβηκε στον καναπέ. Ποιος? Χαναλιά μου βοήθα. Έλα τα ίσουνα ψαράκια. Ξέρεις να ταΐζεις τα ψαράκια εσύ? Ναι. Αμάν θα τρελαθώ. Έλα. Έλα. Για πάρε λίγο όπως έχουμε πει. Για ακόμα λίγο. Καλέ τι είναι, βρε, πάρε και λίγο κάτι. Εντάξει, ρίξ' το. Θέλω να δω εγώ. Έλα. Καλημέρα! Τι κάνετε? Πώς είστε? Βρε παιδιά! Γεια σας! Τι κάνετε? Γεια σας! Γεια σας! Ξέρω, θέλετε να βγείτε έξω, αλλά πάμε πρώτα να κάνουμε την κλασική λειτουργία μας. Καλημέρα, καλημέρα βρε παιδιά, 8 και 10 η ώρα. Μόλις άφησα την Κατερίνα στο σχολικό και πάμε να κάνουμε το morning routine μας. Θες να βγεις? Γεια. Γεια σκαλέ. Καλημέρα. Καλημέρα. Προειδοποία, Καραβάγκο. Πες μου μόνο. Μόνο αυτό πες μου. Ότι αυτές οι πεταλούδες τροφίμων μπορεί να τύχουν και κάπου αλλού μες στο σπίτι και να έρθουν απ' έξω. Ναι, μπορούν. Γιατί μόλις μία πέταγε μες στο σαλόνι μου. Έχει υγρασία και όταν έχει υγρασία βγαίνουν. Εντάξει, γιατί ξέρετε, όσοι δεν ξέρετε να δείτε το προηγούμενο vlog μου, την είδα στο σαλόνι να πηγαίνει προς την κουζίνα και με έπιασε μια λιποθυμιά. Αυτό είχα να σου πω πρωί. Όχι, ωραία μπαλόνια. Νάσκαλα, από τα γενέθλια της Κατερίνας. Πού ήτανε προχθές? Στο διάδρομο του χώρου. Πάω να ετοιμαστώ. Η αλήθεια είναι πως σήμερα έχω εσχρή ημικρανία. Είχα πάρα πολλές μέρες να έχω τέτοια ημικρανία. Βασικά μπορεί και εβδομάδες, ούτε θυμάμαι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάνω έτσι μια θεραπεία. Την έχω απαντήσει και στο Instagram αυτή την ερώτηση. Έχουμε ψιλοψάξει να δούμε από πού προέρχεται το πρόβλημα. Και μάλλον είναι ορμονικό, έχει να κάνει και με πολυκυστικές. Οπότε, ναι. Επειδή όμως τώρα είμαι σε φάση τελειώματα περίοδου, μπορεί και να μην έχω ημικρανία.
και να φταίει κάτι τέτοιο. Και είμαι χάλια, έχω πάρει ήδη δύο χάπια. Το ότι βρίσκω τα κραγιόν μου στο δωμάτιο της κόρης μου, κάπου μπορεί να με ξεπεράσει εμένα, ναι, να ξέρεις. Λοιπόν, εγώ πρωί-πρωί πάντα ανοίγω όλες τις μπαλκονοπορτές και αερίζω όλο το σπίτι μέχρι την ώρα που θα φύγω. Δεν στρώνω τα κρεβάτια γιατί πρέπει τα παπλώματα να μένουν έτσι και να αερίζονται. Αυτό να ξέρετε ισχύει, δεν σας το λέω έτσι. Και κάποτε τα έστρωνα στην αρχή, τώρα το έχω σταματήσει. Τώρα έρχεται η Άννα σπίτι μου, αλλά και να μην έρθει θα τα στρώσω μετά. Ή μπορώ να τα στρώσω μετά τα σκυλιά. Φαντάζεσαι, εδώ χτες κοιμήθηκα μισή ώρα μέχρι να αρχίσει να με φωνάζει στο δωμάτιό της. By the way, το δωμάτιό μου δεν είναι καθόλου έτοιμο ακόμα. Θα μπουν άλλα χαλιά, δεν έχει φωτιστικό, άλλα κομμωδίνα, άλλο φωτιστικό επιδαπέδιο και μάλλον θα είναι όλα άλλα. Μπορώ να βάλω και τα πετσάρια τελικά. Γεια! Έχουμε πληθεί. Πάμε να κάνουμε skincare πριν βγάλουμε τα σκυλιά μας βόλτα. Που έκανα μόλις τώρα και ενεργοποιεί την κυκλοφορία του αίματος και το κολαγόνο. Drunk Elephant το η κρέμα ματιών, Drunk Elephant και η βιταμίνη C που χρησιμοποιώ το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ. Είναι λίγο παχύρευστη και αφήνει και μια χρωστική στο δέρμα. Θέλει πάρα πολύ καλό άπλωμα και Fenty Skin, η ανιδατική μου με SPF. Είναι πάρα πολύ καιρό η ενδατική μου. Αγρεμίζονται. Εδώ πίσω μου κανονικά είναι να πει ένα επιτύχιο στενό μακρό ντουλάπι για τα πράγματα του μπάνιου μου, που είναι πάρα πολλά και λόγω των PR κλπ. Αλλά ήρθε σπασμένο και τώρα περιμένω να μου το αντικαταστήσουν, να μου το τοποθετήσουν καινούριο. Γι' αυτό επικρατεί ένας μαύρος πανικός. Λοιπόν, φανταστικά. Ας βάλουμε και λίγο lip mask, λανέζ εννοείται, τίποτα λιγότερο. Πάμε βολτά. Πάμε βολτά. Πάμε βολτά. Ψήνεσαι. Πάμε. Από αλλού είναι η πόρτα καλέ. Αυτό που σε μόνιμη βάση στη γειτονιά βγαίνω με τις πιτζάμες, πρέπει να το κοιτάξω. Κάτσετε, τι εννοείς ότι εσύ δεν βγαίνεις ποτέ με τις πιτζάμες έξω, δεν κατάλαβα. Έλα, κέρα, πριντς, πάμε. 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 Θα καθαρίσει πατουσάκια πρώτος. Ποιος. Έλα. Κυρία, εσύ καθαρίζεις πατουσάκια πρώτος. Και δεν το... Οπα! Πω βρώμα! Πάω αρχικά να σας δείξω εδώ τι έχω κάνει. Θα είναι πρόχειρο μάλλον, δεν τα θέλω, ειδικά τα πινέλα έτσι εκτεθειμένα. Γιατί σας είπα, τον ντεκόρ ακόμα δεν το έχω κάνει. Το κουτί εδώ είναι για να στηρίξω την κάμερα, μην δίνετε σημασία. Και τα έχω έτσι εδώ πάνω. Είναι τα καλλιντικά από το προσωπικό μου νεσεσέρ, τα οποία φυσικά κάθε λίγο και λιγάκι εναλλάσσονται λόγω του γεγονότος ότι έχω μια τρέλα με τα καλλιντικά και δοκιμάζω συνέχεια καινούρια. Λοιπόν, σήμερα να πω ότι όσοι είδατε το τελευταίο μου βίντεο μακιγιάζ, αναφέρω μέσα ότι τρελαίνομαι να φεύγει η Κατερίνα σχολείο, να τελειώνω με τις υποχρεώσεις μου και να βάφομαι. Σήμερα όμως, παιδιά, έχω ξυπνήσει σε πολύ κακή κατάσταση πονοκεφάλου. Συν το ότι μετά έχω να κάνω πράγματα με το παιδί και δεν νομίζω να είμαι σε φάση να κάνω έτσι μακιγιάζ. Πάμε να δούμε τι θα κάνω. Δεν ξέρω ακόμα. Λοιπόν, θα πατήσω λίγο πάνω από το μαλλί. Έχω, επειδή θα ρωτήσετε σίγουρα, σαν ισιωτική την GHD Platinum Plus. Την είχα πάρει από το κομμωτήριό μου, το Μάνο που πηγαίνω. Είναι η συλλεκτική, αλλά συλλεκτική ως προς το χρώμα το περλέ. Δεν νομίζω βασικά, παιδιά, να κάνω καθόλου μακιγιάζ. Βιάζομαι, θα καταλάβετε και για ποιο λόγο. Τετάρτη σήμερα, κάθε Τετάρτη περνάω από κάπου πριν πάω στην σχολή. Θα δείτε καλά, ντε. Να βρούμε ένα λεπτό το dry shampoo μου, γιατί χτες το βράδυ ήμουν πολύ κουρασμένη για να κάνω τα μπάνια. Πού μπορεί να είναι το dry shampoo? Σε ποιο από όλα τα ράδια, Θεέ μου. Λοιπόν,
Από τα αγαπημένα μου είναι της Kerastase το Fresh Affair Dry Shampoo. Προφανώς και είναι πολύ ακριβό, για οικονομικό παίρνω τον Batiste και το Elvive. Το αφήνουμε λίγη ώρα αυτό, νομίζω από βάσεις και τέτοια δεν θα κάνω τίποτα σήμερα. Πραγματικά, για να καταλάβετε, δεν είμαι άβαφη, το τελευταίο δεκαήμερο, σήμερα δεν την παλεύω απλά. Παίρνω τις Benefit το 24-Hour Brow Setter, χτενίζω τα φρύδια μου να πάρουν λίγο όγκο. Μέχρι να μείνει το φρύδι να κοκαλώσει, κάνω λίγο σαν να λούζομαι. Ωραιότατα. Τα χτενίζω με την τρίχινη την βούρτσα μου, η οποία με έχετε ταράξει και με αυτήν το τελευταίο διάστημα πολύ. Είναι του Kevin Murphy και την έχω πάρει και αυτήν από το Μάνο. Είναι πιο safe για το μαλλί, ειδικά αν είναι και λίγο damaged, λίγο ταλαιπωρημένο, να το κάνετε με τρίχινη βούρτσα. Ωραία. Παίρνω λίγο την ισιωτική μου. Κανονικά τα ισιώνω πολύ προσεκτικά, τούφα-τούφα, με κοκαλάκια, διαχωριστικά, χωρίς στρες. Αλλά τώρα θέλω να πάρω έτσι μόνο λίγο τα μπροστινά. Έτσι κι αλλιώς το βράδυ πρέπει να λουστώ σήμερα. Όχι, συνεχίζω και πηγαίνω στην Νικόλ, αλλά λόγω χρόνου έπρεπε να είχα και κάποια καλά εργαλεία στο σπίτι να μπορώ να κάνω και μόνη μου λίγο τα μαλλιά. Αλλά η αγαπημένη μου Νικόλ εννοείται με χτενίζει κλάσ καλύτερα. Πάμε στο μόνιμο χάος και το μόνιμο πρόβλημα. Εδώ δείτε, δεν χωράω. Καλοκαιρινά, δεν χωράω, εδώ και από πίσω έχει και από πίσω έχει και στη συρταριέρα έχει στο ένα ράφι. Γιατί έχουμε και το ESA World που έρχονται τα καινούργια συνέχεια και συνέχεια και αν δεν τα έχουμε εμείς ποιος. Και εδώ μιλάμε για ένα σπανικό. Δείτε όμως χρωματικά τι ωραία που τα έχω, δεν μπορείς να πεις. Και οι κρεμάστρες όλες ίδιες να κοιτάνε προς την ίδια φορά γιατί έχουμε ένα ψυχαναγκασμό. Αλλά δεν μου φτάσανε οι κρεμάστρες στην άλλη πλευρά. Για να δούμε τι θα βάλουμε. Λοιπόν, φόρεσα ένα τζιν που παίζει να μην έχω βάλει άλλο σχέδιο τζιν τόσο πολύ συχνά. Είναι από Salt and Pepper, τα αγαπημένα μου τζιν. Salt and Pepper. Ω, Παναγιά μου, ο Μάξ θα με ακούγει, θα με βρίζει. Είναι από Salt and Pepper, είναι τα αγαπημένα μου τζιν ελληνικού brand. Είναι πραγματικά η πιο ωραία εφαρμογή. Γενικότερα είναι πάρα πολύ sexy. Πλένονται, δεν αλλάζουν χρώμα. Δεν, ξέρετε, γατσιάζουν. Έχω το συγκεκριμένο στυλ σε τρία διαφορετικά χρώματα και σε ένα ανοιχτό χρώμα με σκισίματα. Και τα έχω λιώσει, είναι τόσο sexy και ωραία. Και τώρα βγήκαν και τα καινούργια του σχέδια. Και το κορμάκι είναι ESA World. Πάμε να βάλουμε λίγο Καρολίνα Χερέρα Midnight Patchouli. Σήμερα παίρνουμε και το πατίνι μας, γιατί μετά θα πάμε για πατίνι. Θα πάρουμε εμείς το νιονιό από το σχολείο σήμερα. Λοιπόν, μόλις έφυγα από το σπίτι, κατευθύνομαι ένα λεπτό. Βασικά, κατευθύνομαι προς τη δουλειά. Έχω KKW παρουσίαση σήμερα στο Gentle Valley Makeup Academy, στο ταχύ ρυθμό μας τμήμα, που είναι 7 εβδομάδες και αποφυτούν τώρα. Αυτή τη εβδομάδα. Μεθαύριο. Για την ακρίβεια. Και ναι, κάνω μία στάση όπως κάνω κάθε Τετάρτη σε ένα mini market πάνω στο δρόμο, μία μικρή παράκαμψη. Θα καταλάβετε. Είναι must παράκαμψη, δεν γίνεται. Αλλιώς θα έχουμε απογοητεύσεις. Λόγος που κάναμε τη στάση ήταν για αυτά τα μαγικά ηχογραφημένα παραμύθια της Νταγκοστίνη, μάλλον της Disney, αλλά ηχογραφημένα από την Νταγκοστίνη, που κάθε εβδομάδα βγαίνει ένα τέτοιο τεύχος. Το πρώτο περιείχε ένα κουτί με μια κάρτα memory sim, καταλάβατε, με μια μικρή καρτούλα τέλος πάντων. Μετά τοποθετείς πάνω αυτά τα μαγνητικά τα παραμύθια και σου διαβάζεις το βράδυ. Το παραμύθι είναι εξαιρετικό, θα σας το δείξω το βράδυ. Και το κάνουμε συλλογή. Μέχρι τώρα αυτό είναι το 23ο νομίζω τεύχος. Τα έχουμε όλα, δεν έχουμε χάσει κανένα. Γεια σας. Μπορεί να έχασα την εφεδρική θέση, αλλά βρήκες αλλά... Εγώ στην πήρα. Από κάτω ακριβώς. Σκατά να φας τώρα που μου την πήρες. Γεια σας, η ώρα είναι 2:30. Είχαμε μάθημα στη σχολή φουλών, δεν πρόλαβα καν να βλογκάρω. Είχαμε πάρα πολύ δουλειά, έχουμε τα ταχύρυθμα τμήματα και τα κανονικά τα τμήματα παράλληλα, τα μόνιμα. Τώρα κατευθύνομαι για 2 ρίτσες προς το σπίτι και μετά θα πάμε να πάρουμε το κατερνιό.
Ήρθα σπίτι και πριν κάνω οτιδήποτε, θέλω ένα λεπτό να δοκιμάσω κάποια καινούργια ρούχα που έχουμε πάρει από Essa World, τα οποία δεν πρέπει να έχουν ανέβει όλα ακόμα. Αλλά εγώ θέλω λίγο να τα δω, θα τα δείξω και σε εσάς. Κλάψτε λίγο με αυτό το φόρεμα, το οποίο είναι σατέν. Πάρα πολύ ωραίο, που καμισέ, κρουαζέ. Δένει εσωτερικά και εξωτερικά και είναι σοκ και δέος, παιδιά. Essa World. Και έχει και βάτες. Πούτσια μου, επειδή ρωτάτε συνέχεια, είναι Mach and Mach, δεν νομίζω να υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο άλλο αυτή τη στιγμή, είναι worldwide out of stock, αλλά έχει και άλλα πάρα πολλά ωραία χρώματα. Να άκου τώρα εδώ να δεις, δεν θα γινόταν να μην υπάρχει κάτι σε πράσινο και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σοκαριστικό φόρεμα από όλα και νομίζω ότι μου αρέσει τόσο πολύ το πατρόν του και το όλο του το στυλ γενικά, που είναι στενό μέσω αλλά δεν είναι στενό, είναι πάρα πολύ άνετο, έχει αυτό το τέλειο μήκος, το κουμπί, την όλη λεπτομέρεια με τις βάτες κλπ. Και το αγαπώ, νομίζω ότι είναι το νέο top κομμάτι μου της άνοιξης. Σε αυτή τη φάση θα σας πω ότι θα βάλω τη φορμάρα μου. Και πάμε να μαγειρέψουμε. Δεν έχουμε πάρα πολύ ώρα ακόμα. Θα ήθελα και ένα 20 λεπτό να ξαπλώσω. Μπήκα στην κουζίνα, κάνω μακαρόνια με κιμά. Έχω και από χτες παρασόριζο, αλλά να ξέρετε ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα της Κατερίνας της διατροφής, μαγειρεύουμε σε αυτό το σπίτι. Σήμερα, ας πούμε, είχε φακές, αύριο έχει κοτόπουλο. Οπότε κάνω μακαρόνια με κιμά, γιατί δεν έχει καθόλου μακαρόνια με κιμά το πρόγραμμα αυτές τις μέρες. Και θα είναι και το μεσημεριανό, μάλλον το δεύτερο μεσημεριανό μετά το σχολείο και για αύριο και θα τις κάνω και βάφλες που τις αρέσουν πάρα πάρα πολύ για να τις δώσω να τις πάρει και στο σχολείο αύριο για δεκατιανό σνακ. Και είναι ότι είχα σκοπό να σας δείξω το air fryer, αλλά δυστυχώς δεν είναι να κάνω κάτι στο air fryer, οπότε θα είναι στο επόμενο vlog, γιατί έχω σκοπό να ανεβάζω ένα την εβδομάδα. Λοιπόν, εδώ μόλις έκανα βάφλες, είναι μια πολύ εύκολη και βασική συνταγή της Αργυρός, αλλά είναι όλες οι βασικές συνταγές το ίδιο. Αυτό είναι Silver Crest και είναι από το Lidl, όπου οι ηλεκτρικές, οι μίνι συσκευές του Lidl είναι πάρα πολύ καλές. Έτοιμα τα μακαρόνια, μόλις ανακάλυψα ότι δεν είχα άλλο μπαχάρι και εγώ βάζω μπαχάρι γενικά, αλλά η Κατερίνα τα τρώει όπως και να έχει. Και τώρα σε 10 λεπτά φεύγω για να πάω να την πάρω. Θα πάμε στην Παιδική Χαρά και για πατίνι στη Βουλιαγμένη μαζί με την Τώρα και τη Μαριάννα. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Κάπως λίγο απότομο το καλησπέρα και πάλι, ενώ είχαμε προγραμματίσει να βρεθούμε όλοι μαζί στις κούνιες σε αυτό το vlog κλπ. Συνέβησαν κάποια λίγο δυσάρεστα στην πορεία που δεν θα σας τα πω γιατί δεν αφορούν 100% εμένα, οπότε δεν ξέρω εάν τα ενδιαφερόμενα άτομα θα θέλαν να είναι αυτή τη στιγμή σε αυτό το vlog, οπότε δεν είναι κάτι που αφορά εμένα, όμως είναι κάτι που αφορά κάποιον άλλον. Και ναι, επίσης δεν έλαβα την κάμερα στα χέρια μου, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα συνεχιστεί μέχρι και αύριο το πρωί με το κινητό. Αλλά το είπα, θα συνεχιστεί μέχρι αύριο το πρωί, λέω να το τραβήξω κανένα 2-3 μέρες αυτό το vlog για να σας δείξω το τριήμερο, μάλλον, μέχρι πριν το Σαββατοκυριακό, γιατί δεν σας έδειξα και τίποτα φοβερό, καθώς δεν συνεχίστηκε και η μέρα ευχάριστα για μας. Εσείς, πώς πέρασατε τη μέρα σας? Νιώθω μια απέραντη κούραση, νιώθω ότι αν δεν πάω να ξαπλώσω τώρα αυτή τη στιγμή εδώ πέρα θα πέσω χάμω στο πάτωμα, τέτοια κούραση νιώθω. Έχω και ημικρανία, έχω και τα πάντα όλα, οπότε κάπου εδώ σας χαιρετάω και τα λέμε αύριο. Καλή, πριν πάω για ύπνο να σας δείξω λίγο το υπέροχο παπούτσι που πήρα του Κατερινιού μου σήμερα. Της μαμάς της παιδί είναι αυτό 100%, δηλαδή δείτε εδώ να τρελαθείτε, Παναγία μου, τα τρελαθείτε. Της πήρα Jordan, μόλις τα είδα, τρελάθηκα, στο sneaker 10 τα πήρα, αλλά ήταν τυχαίο, δεν έχουν πάντα δηλαδή. Και είναι unisex, εννοείται, είναι υπέροχο, τα λάτρεψα. Πολύ καλημέρα, γεια σας, τι κάνατε, day 2 today, έστειλα την Κατερίνα ήδη στο σχολείο, γιατί δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο να κάνω και vlog παράλληλα. Μόλις επέστρεψα από μισά ώρη βόλτα εδώ με τους κυρίους και πάω να κάνω μπάνιο. Λοιπόν, έχουμε ένα βιολογικό γιαούρτι, πόσα γραμμάρια είναι αυτό να δεις, 200 γραμμάρια. Σμέουρα, σπόρους τσία, βατόμουρα, blueberry, φράουλες, καρύδια, βρώμη, σιρόπι σφενδάμου και σιρόπι αγάπης, το οποίο μόλις μου τελείωσε. Παίρνω ή το ένα ή το άλλο. Και... έτοιμο! Στέγνωσα μαλλί. Ετοιμάζω εδώ το πολυεργαλείο για να σιώσουμε μαλλιά.
Και να σας πω ένα λεπτό για το hair care. Έβαλα για θερμοπροστασία στο κεφάλι μου το Kerastase Genesis Defense Thermic, το οποίο είναι μια θερμοπροστασία πάρα πολύ ωραία. Με αυτό τώρα θα ισιώσω τα μαλλιά μου, αφού τα χτενίσω κλασικά με την τρίχινη τη βούρτσα μου, την Kevin Murphy. Παράλληλα τρώω πρωινό. Κάνω τα skincare μου εδώ. Και σε λίγο θα βαφτούμε. Έρχεται η Ντόρα τώρα να μου φέρει κάτι που χρειάζομαι. Θα με ρωτήσετε σίγουρα πώς ισιώνω τα μαλλιά μου. Αρχικά βάζω ό,τι υπάρχει σε Hey Beauty, κοκαλάκι, κλάμερ στο κεφάλι μου. Χωρίζω τα μαλλιά σε λεπτές στρώσεις, δηλαδή σε λεπτές χωρίστρες, να μην μένουν πολύ χοντρές τούφες. Και μετά παίρνω τη βούρτσα μου και παράλληλα ισιώνω με την ισιωτική. Είναι τρομερή η ισιωτική αυτή. Μένει πραγματικά το ίσιωμα. Πρέπει δηλαδή να βγει σε ιδιαίτερη υγρασία και πάλι δεν σπάει όλο το μαλλί. Το δικό μου δηλαδή, που σπάει γενικά εύκολα εάν το κάνω μόνη μου. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από την κατά τα άλλα πάρα πολύ ακριβή ισιωτική μου. Εισβολή στο σπίτι της Λούκας. Για πάμε. Καλημέρα. Κάτσε μην κλείσεις. Καλημέρα καινούρια μου αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή. Από σήμερα τέρμα τα λάθη. Εντάξει, θα δείξει. Δεν θυμάμαι παραπάνω. Θα δείξει αν είναι τέρμα τα λάθη, γιατί μόλις είδα ένα παπούτσι που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. That's not a mistake. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. You are beautiful. I love you. Έλα Λεκό, να κάνω λίγο πρόγραμμα. Όχι άλλο πρόγραμμα. Έλα Λεκό. Κάπου να δεις τώρα εδώ. Τι από το... Σταμάτησα στη μέση του δρόμου και από πίσω θα με βρει. Καλά και δίκα θα έχει πάνω μου. Σταμάτησα τη μέση του δρόμου για να σου βάλω να ακούσεις. Αυτό που ακούω από την ώρα που έχω έρθει πρωί. Στράτο Διονυσίου. Όπα, όπα, κάτσε ρε Real FM, μας κλέψει τη δόξα, περίμενε. Όχι, όχι. Ω! Παρακαλώ. Πού είσαι εσύ? Πηγαίνω στη δουλειά, εκεί που θα έπρεπε να είσαι κι εσύ. Έμεινα. Το τραγούδι περιμένω. Το τραγούδι, παιδιά, συγγνώμη που θα σας το πω, αλλά με αυτό το τραγούδι ξύπνησα. Όχι με αυτό, ρε! Τη πάτσα σου πρέπει να τραβάς, όχι τη δική μου. Copyright θα μας κλείσουν σίγουρα, να ξέρεις. Θα μου πεις ποια είναι η πιο χαρούμενη στιγμή της ημέρας. Εμένα. Mm. Ποια είναι η ημέρα. Αυτής. Αυτής. Ναι, αυτή. Τώρα. Ξεκάθαρα έτσι. Ησυχία. Όχι. Ναι. Mm. Παιδιά, όσοι είστε νότια προάστια κατά προτίμηση Παλαιοφάλιρο, Νέα Σμύρνη, Κένκο. Το καλύτερο σούσι. Γεια σας, τρεις μέρες σας λέω ότι θα βαφτώ και φτάσαμε στην τρίτη μέρα για να βαφτώ. Αλλά sorry παιδιά, αν δεν νιώθω ότι κάτι θέλω να το κάνω, δεν το κάνω. Κάπου ο Αντώνης λίγο με στοιχειώνει αυτή τη στιγμή. Πόσο άρχισε να παίζει μόνο του, I don't know. Θα πάρω τη SMUA το Pro Base Mattifying Flawless Primer να βάλω στο πρόσωπό μου, κυρίως στο ταφ, πηγούνι γύρω γύρω από τους πόρους στη μύτη, στα σημεία ουσιαστικά που κάνουμε λιπαρότητα, και εννοείται το αφήνουμε λίγο να τραβήξει. Αυτά τα τέλεια πιαστράκια είναι, παιδιά, Hey Beauty από την Σουζάνα, σοκ δέος, ματ, αλουμινένιο μαύρο βαρύ, πάρα πολύ ωραίο, άσχετο έπρεπε να το πω απλά. Για foundation σήμερα θα χρησιμοποιήσω από Givenchy το Matissime Velvet στις αποχρώσεις 3 και 3,5. Και με ένα πινέλο από Blairy το 1 το απλώνω σε όλο μου το πρόσωπο.
Για αποχρωματισμό του κύκλου έχω βάλει το Light Peach από Elf Cosmetics Hydrating Concealer και το Anastasia Beverly Hills Magic Touch Concealer στην απόχρωση 7, μαζί αυτά για αποχρωματισμό. Και τα περνάω στο εσωτερικό του ματιού μου τα γοναριστά με το πινέλο. Και παίρνω και το light sand για να φωτίσω λίγο κάποια σημεία του προσώπου μου και μπλεντάρω με ένα beauty blender. Τόση ώρα δεν μου άρεσε το φως στο πλάνο μου, ελπίζω αυτό να είναι λίγο καλύτερο. Παίρνω από Chanel Cosmetics την Poudre Universelle Libre και κάνω λίγο bake μόνο τα μάτια μου από κάτω. Λοιπόν, έχω πάρει την loose πούδρα της MUA και σετάρω όλο μου το πρόσωπο, το στεγνώνω καλά καλά. Παίρνω από Kiko την Dolce Diva Powder Foundation στην απόχρωση 03. Πηγαίνω στο κέντρο του προσώπου και γενικά γύρω γύρω από τη μύτη για να μου δώσει λίγη παραπάνω σταθερότητα η πούδρα αυτή. Στα φρύδια μου βάζω 24-hour fresh wear 24-hour brow setter από Benefit. Ψεκάζω το πρόσωπο μου με One Size Beauty on till dawn. Ακόμα δεν το ψέκασα. Αυτό είναι το G11 που έχω βγάλει με την Blerry. Πινέλο ματιών, αλλά από ό,τι βλέπετε, όταν θέλω πολύ precise highlighter, επειδή είναι και στυφό πολύ. Λοιπόν, πάμε στα μάτια μέχρι να στεγνώσει τελείως το brow gel. Δεν θα κάνω κάτι τρομερό. Eyeliner θα βάλω και σκιά. Μία, ίσα για να δώσει έτσι λίγο σκίαση στο βλέφαρο. Το vlog αυτό, παιδιά, έχει ξεκινήσει 10 φορές με κάτι και δεν έχει ολοκληρώσει. Χτες, ας πούμε, σας πήρα στη σχολή, προέκυψε κάτι στη σχολή, δεν μπορούσα να βλογκάρω. Το απόγευμα μετά γύρισε η Κατερίνα, ήθελε να πάμε απευθείας για κούνιες και πατίνι. Δεν βλόγκαρα. Προχθές προέκυψε κάτι κακό, κάτι δηλαδή δυσάρεστο. Ξαναλέω, όχι σε εμάς, αλλά στο πρόσωπο που ήμουν μαζί. Οπότε πάλι δεν βλόγκαρα. Σήμερα λοιπόν, ευχάριστα πράγματα. Όχι ότι δεν μπορούσα να βλογκάρω χτες τις κούνιες, αλλά όταν έχω πολύ έτσι quality time με το παιδί μου, θέλω να το απολαμβάνω για να μην έχω κάμερες και κινητά, οπότε ναι, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, για eyeliner παίρνω Valentino Beauty το Twin Liner και παίρνω την πλευρά του liner και από εδώ που πάω να τραβήξω liner για να το δεις εσύ, το ένα θα είναι στην Ανατολή και το άλλο στη Δύση. Παίρνω την Anita Brand μασκάρα και βάζω μάσκαρα μπόλικη στις άνω βλεφαρίδες μου. Παίρνω το Lift and Snatch από NYX Cosmetics και κάνω λίγο έτσι ένα πολύ απροσδιόριστο σχήμα στο φρύδι μου. Ίσα ίσα δηλαδή πάω και γεμίζω με τριχούλες κάποια κενάκια. Εννοείται βάζω το κραγιόν μου. Ready! Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει και λίγο στο μαλλί. Η τρίχινη βούρτσα, παιδιά. Η τρίχινη βούρτσα σώζει τρίχες για τρίχες. Fun fact για μένα, συχαίνομαι πάρα πολύ τις τρίχες, ακόμα και τις δικές μου. Πάρα πολύ, είμαι πολύ συχασιάρα στην τρίχα και όταν χτενίζομαι, παθαίνω αμόκ όταν βρίσκω τρίχες και ναι, συχαίνομαι τις τρίχες. Αν θες δηλαδή κάπως να με κάνεις να συχαθώ, τρίχες! Λοιπόν, παίρνω έτσι κάποιες τούφες μάνι-μάνι. Πάρα πολύ υγρασία είχε χτες και χάλασαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Μπράβο σας. Που ήμουν στη σχολή αυτή και συγκινούμε. Αχ, ένα τρίγια σαρεμένη, έλα. Αχ, μου έχουν γίνει πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αφεντικό, ποιο είναι το επόμενο πτυχίο? Αυτό που είναι εδώ, ισοβαθμία με το προηγούμενο. Α! Άλλη περίμενα. Να ξέρεις ότι εάν δεν το αφήσετε τώρα. Ναι, δεν θα μας αφήσει. Δεν θα σας αφήσει. Σε αυτή τη φάση που είστε τώρα. Ό,τι τα αφήνεις, αφήνεις. Εγώ έχω ήδη καλυμνήσει ό,τι συγγενείς. Έχω λέω, παιδιά, ετοιμαστείτε να σας βάλω γιατί πρέπει να κάνω την πράξη. Μάτς. Λοιπόν. Με τις ονόματες. Άκου τώρα πολύ προσεκτικά. Πολύ προσεκτικά. Θα στο δώσω επειδή είσαι σκύλι του πολέμου. Όποτε σε βγάλει ο δρόμος, μπορείς να έχεις να κάνεις μαθηματικές δωρεάν. Γιατί κανονικά θα σε έκομα να ξέρεις, γιατί όσο να γίνει ξανά. Ναι. Φώναξε, πες μπάκου. Εγώ. Να κύριε Σάντρος που το πέφτω. Τι πάτε να κάνετε ρε παιδιά, γιατί δεν την άφηνες να την ανοίξει? Δώστε πίσω την πρώτη κοινά. Άνοιξε την να. Έχω μικρό παιδί, θα έρθει σήμερα χρόνο το 15 μέρες, λυπήσου. Θα ξαναρθείς. Αρέστης πολύ. Άκου τώρα, θα σου δώσω εγώ ένα αξιολογητήριο να το συμπληρώσει με ειλικρίνεια. Εδώ όμως, πες αυτά που θέλω να ακούσω. Όχι, την αλήθεια θα πω έτσι κι αλλιώς. Θα ξανάρθεις. Ορκίσου. Θα ξανάρθω. Εμένα γιατί με κοίταξε. Ξαναρθείς. Θα ξανάρθω, εννοείται. Έτσι, μπράβο. Ξέρετε, τις έχω μιλημένες από πριν. Εσύ μην ξανάρθεις, κούκλα μου. Μην ξανάρθεις. Εσύ θα ξανάρθεις, το ξέρω. Μπάκου. Μπάκου, κανόνεις την πορεία σου, μπάκου. Μπάκου, άκου. Θα ξανάρθω. Σένα δεν σε ρωτάμε. Θα σας το πω αμέσως, δώστε μου μισό λεπτό. Να μην χάσω αυτή τη στιγμή. Κωνσταντίνα Σεμερτζίδου, αναλαμβάνω βαριά και ανθυγινά. Να ξέρεις ότι είχα χάσει πολλά στιγμιότυπα vlog. Αλλά αυτό δεν το χάνω. Λοιπόν, Νίκο Γιατρούλη, αν πάθω κάτι, θα το φτιάξεις παρακαλώ. Εσύ δεν πέρασε από πίσω, μπορεί. Λοιπόν, εσύ μου έφερες την κάμερα στο σπίτι για να κάνω vlog και εγώ έκανα vlog το πρωί στο σπίτι και ξέχασα την κάμερα. Πώς σου φαίνεται αυτό? Και vlog δεν έχω κάνει. Του τρελού το αλαλούμ και μάντεψε που θα πάω σήμερα το βράδυ. Στην παιδική χαρά, βρε. Πολύ θα πάμε. Παιδί, ξέρεις, τόσες μέρες έχω τραβήξει απογευματινό vlog γιατί κάθε βράδυ πάω στην παιδική χαρά. Πολύ ενδιαφέρον θα είναι, παιδιά. Να μην είναι τόσο. Να δω ειλικρίνεια. Α, καλά, εντάξει. Με τι τέτοιος το βαθμολογείς, ρε παιδί μου, γενικότερα. Μετά να μας πεις λίγο τις βαθμολογίες μου. Πού είσαι του μπαμπά σου? Για πες του μπαμπά σου, πού είσαι? Καλέ. Πες ότι πήγε στον τον Πρίντζ για να κάνει κακά. Πήγε βόλτα ο Πρίντζ μαζί σου. Ναι. Αχα. Α, μάλιστα. Και τι άλλο έκανες? Και ξέχασε που είναι. Α, οκ. Okay. Και τι άλλο έκανες σήμερα? Πατίνι. Ναι. Θα ανέβεις και στη μεγάλη την Τζουλήθρα να σε δω. Ναι. Άντε, δεν πάμε. Όχι, δεν θέλω. Δεν θες? Μπράβο, μπράβο και έλεγα. Θα βάλω μπουγάδα σήμερα, δεν θα βάλω μπουγάδα. Πάρτε και ένα πλάνο συγκλονιστικής παιδικής χαράς. Πες μου, δεν είσαι συγκλονισμένη? Έχω τρελαθεί. Τι θα ήθελες να κάνεις αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να κάνω. Να κοιμάμαι. Εγώ θα ήθελα να είμαι κάπου να πίνω κοκτέιλ και να τρώω. Με το παιδί, για να μην είμαι και αχάριστη. Τρία. Ψέμα ήταν αυτό. Δύο. Ένα. Κύλα. Έλα η κατρακύλα η σωστή. Καταπληκτικό βαρελάκι ήταν αυτό. Τρία, δύο, ένα, φύγαμε. Να μ' αγαπάς, να σ' αγαπώ. Να μας βλέπουν εσείς τα λένε. Βρωμιά, ψήνουν τα παιδιά σου, κλείνονται στα γρασίδια. Σε πληροφορώ ότι όλα τα παιδιά εδώ σε αυτή την παιδική χαρά κλείνονται σε αυτά τα γρασίδια. Και εμένα από κάπου το είδε. Α, τραβάς λόγω τόση ώρα. Ναι, καλέ.
Λοιπόν, να με. Ήρθα. Και εσείς τώρα λογικά δεν το βλέπετε ολόσωμο, σωστά? Τώρα μπαγάσα μου, το βλέπεις ολόσωμο? Όχι. Δεν το βλέπεις ολόσωμο, τι στο καταλαβαίνω. Αν τώρα όμως δεν έχεις επιλογή, τώρα το βλέπεις ολόσωμο. Και είναι και τέλειο. Λοιπόν, έχουμε φέρει παντελονάρες στο ESA World. Είναι παντελόνι κουστούμιου, αλλά είναι μόνο του, δεν έχει από πάνω τζάκετ. Και θα δείξω διάφορους τρόπους που το φοράω. Γεια σας καταρχήν, γύρισα από τις Κούνιες, κάναμε τα μπάνια μας, κοιμήσαμε, κάναμε, φάγαμε, ήπιαμε, παίξαμε. Και είναι 11 η ώρα και εγώ δεν πάω καλά, ξεκάθαρα. Αλλά ήθελα λίγο να χαλαρώσω. Είχα πάρει κάποια ρούχα από το μαγαζί για προσωπική χρήση, για να τα κρατήσω δηλαδή. Και έλεγα να σας τα δείξω και εσάς. Λοιπόν, έχουμε λευκό παντελόνι ψηλόμεσο. Αυτό είναι extra small. Και από πάνω έχουμε ένα πουκαμισάκι crop top με λάστιχο. Σε αυτό το καρό το, που είναι πάρα πολύ μόδα του τραπεζομάντιλου της γιαγιάς. Η κάμερα μου κόλλησε πριν. Φόρεσα ένα φόρεμα το οποίο θα το δείτε στο Instagram. Ένα εμπριμέ με διάφορα σχέδια πάνω και διάφορα πουπουλά. Το βάζω εδώ φωτογραφία. Απλά τράβαγε και κόλλησε και για κάποιο λόγο δεν αποθηκεύτηκε το αρχείο. Λοιπόν, σας δείχνω αυτή τη στιγμή το απόλυτο φόρεμα της χρονιάς. Τέλειο πατρόν, τέλειο σχέδιο, τέλειο χρώμα, βάτες. Φοριέται βράδυ, φοριέται σε πρώτο ραντεβού, φοριέται γενικά σε φαγητά, φοριέται ακόμα και γραφείο, φοριέται ακόμα και σε βάφτιση. Είναι super wow, από πίσω είναι λίγο πιο μακρύ. Είναι πάρα πολύ sexy και κομψό. Λοιπόν, πάμε σε άλλο ένα μαγικό πρασινάκι, τελείως διαφορετικό στυλ και σχέδιο με το προηγούμενο. Είναι πιο sexy αυτό, πιο στενό, άλλη γραμμή. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα πράσινα με τραβάνε. Είναι τα αγαπημένα μου χρώματα ever. Τα υπερλατρεύω και το συγκεκριμένο κάτι μου έκανε. Είναι πιο νεανικό στυλ, αλλά κάτι μου έκανε. Εσείς τι λέτε? Θα σας βάλω στο τέλος να ψηφίσετε. Πάμε σε κάτι λιγότερο πιο καθημερινό. Εδώ έχω ένα boyfriend jeans το οποίο έχει μια αλφα γραμμή. Κάτω κάνει και το γύρισμα. Παρόλο που το φοράω με ψηλό παπούτσι, είναι σπασμένο λευκό και εννοείται φοριέται και με sneaker. Και αυτό είναι ένα oversized πουκάμισο το οποίο το έχουμε και σε άλλα χρώματα. Το οποίο είναι oversized για τα πιο μικρά νούμερα, αλλά καλύπτει μέχρι extra extra large και έχει αυτή τη λεπτομέρεια στο μανίκι, γι' αυτό το λάτρεψα. Και συνδυάζεται πάρα πολύ εύκολα με διάφορα jeans. Λοιπόν, πάμε στο αγαπημένο μου outfit γιατί είναι το στυλ μου ακριβώς. Είναι ένα jeans το οποίο έχει αλφα γραμμή κλασική από τον κάβαλο και κάτω. Το ίδιο φάρδος. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει τέλεια εφαρμογή. Ανοίγει λίγο βέβαια, αλλά ξαναμαζεύει μετά στο κλείσιμο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Στρώνει τέλεια, κάνει πολύ ωραίο σώμα. Και έχουμε το ίδιο πουκάμισο με πριν το καρό, απλά σε λευκό και είναι πάρα πολύ sexy και αυτό. Και εννοείται αυτά φοριούνται για το καλοκαίρι με σορτσάκια. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ ωραία. Πάμε τώρα να δούμε ένα τελευταίο άλλο πουκάμισο και μετά σας βάλω να ψηφίσετε το αγαπημένο σας outfit. Έλα, Αλέκο, έλα. Αλέκο, ακούς, τελειώνεις που μ' άρεσε με το ESA World, Αλέκο. Κατά βάθος το απολαμβάνεις και ξέρω ότι ήδη έχεις πιάσει κινητό και λάπτοπ και ψωνίζεις. Παραδέξου το κόρι, είσαι μια δικιά μου εσύ. Έλα το zoom out το καλό. Λοιπόν, αυτό είναι το τελευταίο look. Το αγαπημένο μου πουκάμισο το άφησα για το τέλος. Υπάρχει και σε πορτοκαλί. Ελπίζω να μην είναι sold out μέχρι αύριο που θα ανέβει αυτό το βίντεο. Και ναι, νομίζω ότι πολύ σοβάρεψαν αυτά τα telemarketing από τότε που άλλαξα σπίτι. Σοβάρεψε και το σπίτι, σοβάρεψε και το telemarketing. Κατάλαβες? Λοιπόν, αυτό το jean το χρειάζεσαι στη ζωή σου όπως χρειάζεσαι και αυτό το πουκάμισο, όπως χρειάζεσαι όλα αυτά που σου δείχνω γενικότερα. Not hashtag. Κακή διαφήμιση, λυπάμαι, δεν το εννοώ. Κατάλαβες πώς το εννοώ? Εν πάση περιπτώσει, είμαι βαμμένη έτσι από τις 9 και η ώρα είναι 12 το βράδυ. Είμαι καλή, παραδέξου το. Έχω βάλει και μάσκια στο ενδιάμεσο. Ήρθε η ώρα όμως να το ξεβάψω. Δεν ξέρω τι θα έχει Γιάννη αυτό το vlog. Μία τρέλα, αλλά ξέρω ότι σου αρέσουν οι τρέλες και ξέρω ότι δεν έχει δει φυσιολογικό vlog από μένα μέχρι τώρα. Οπότε το συνήθισε, το χώνεψε, σου αρέσει κιόλας. Σωστά. Σαββατάκι σήμερα, γεια σας και αύριο λογικά. Καλώς ερχόντων των πραγμάτων, θα βλέπετε αυτό το vlog. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Η μέρα μου έχει ξεκινήσει από το πρωί με μια νηφική πρόβα. Και τώρα κατευθύνομαι στη Γλυφάδα με την Κατερίνα. Θα έρθει σε λίγο η Βανέσα και άλλη μία φίλη μας. Κατερίνα, δεν είναι σαν καλοκαίρι σήμερα? Δεν έχει ζέστη σαν καλοκαίρι? Νιστάζεις? Θα κοιμηθείς? Τι χορεύουμε? Τι χορεύουμε? Δεν ξέρω τι πάτησε. Καλέ, νόμιζα χορεύουμε Μήλο μου κόκκινο και ήρθα. Αυτό χορεύαμε. Α, εμένα δεν με θες? Θα σου αγοράσω. Άντε καλά, άντε τσάου. Έχω βρει την τέλεια babysitter, παιδιά. Την τέλεια babysitter. Τα κάνει όλα και συμφέρει. Λοιπόν, ξέρετε, και όταν ένας κύκλος κλείνει, ένας άλλος ανοίγει.
Και μόλις έκλεισε ο κύκλος από μια αγαπημένη μου foundation powder, αυτή της Kiko Milano. Γιατί παιδιά έπεσε κάτω, έγινε τρύψαλα. Όσοι με βλέπετε στο Instagram θα ξέρετε, είναι αυτή. Και έσπασε και την κλαίω. Σήμερα όμως που πήγαμε την Κατερίνα στα Honda Center, by the way, ετοιμάζομαι να βγω. Αγόρασα κάποια καλλιτικά από Mon Rev, δύο παλέτες, αυτήν την Desert Tea και την Afternoon in Rome, μαζί με κάποια άλλα ευρείας κατανάλωσης καλλιτικά, τα οποία θέλω να σας τα δείξω σε βίντεο, θα τα δοκιμάσω ωστόσο τώρα αυτό εδώ πέρα και θα σας δώσω το τελικό μου feedback. Θα έρθω έτοιμη και ωραία σε λίγο να σας αποχαιρετήσω για το vlog αυτό. Γεια σας τώρα! Λοιπόν, παιδιά, να σας πω ότι η Mon Rev παλέτα Mon Rev, όπως λέγεται, είναι πολύ ωραία. By the way, έβαλα και τις δύο, έχω άλλη μία, αλλά θα τα δείτε σε άλλο βίντεο αυτά. Φοράω top Zara, το οποίο είναι όλη πλάτη έξω. Jeans as a world, το είδατε και χτες. Και φοράω και παπούτσια, αυτό είναι λίγο πιο τσιμπημένο, Alexander Vauthier. Και είμαι πανέτοιμη να πάω στα γενέθλια του φίλου μου, του Γιώργου, του Μπογρή. Θα σας έπαιρνα πάρα πολύ ευχαριστώς μαζί μου, αλλά πάω να περάσω λίγο καλά, οπότε θα το δείτε σε stories όλο αυτό το εργάκι. Σας καληνυχτίζω, πάρα πολύ σύντομα θα... Καταρχήν θα βλέπετε ένα vlog την εβδομάδα, πάρα πολύ σύντομα θα δείτε το home tour. Και επειδή αργούν οι κουρτίνες και τα κουρτινόξυλα και δεν κρατιέμαι άλλο, θα τα δείτε σύντομα όλα τα υπόλοιπα σε stories. Ελπίζω όλο αυτό το vlog να σας έβγαλε ένα κάποιο λίγο νόημα. Ελπίζω την επόμενη φορά να είμαι λίγο πιο τακτική στα καθημερινά μου βλογκαρίσματα, ένα δράμα μέσα. Αλλά υπήρξαν κάποιες έτσι δυσάρεστες στιγμές που δεν ήθελα να μοιραστώ ακόμα μαζί μου. Μαζί σας μάλλον, διότι δεν είναι δική μου υπόθεση, θα τα μοιραστεί το ενδιαφερόμενο άτομο. Και γι' αυτόν τον λόγο έτσι καταλάβατε. Τα φιλιά μου. Εάν είστε καινούριοι σε αυτό το κανάλι, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποίηση όταν ανεβάζω κάτι καινούριο. Κάτω είναι όλα μου τα social media που αλλού μπορείτε να με βρείτε. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου και τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο. Γεια! Yeah.